Εντάξει, είναι δύσκολο στο 15 να χάνεις 2-0 και στο ημίχρονο ήδη να καταφέρεις να γυρίσεις το παιχνίδι. Πραγματικά πολύ ωραίο μάτς, πιστεύω για οποιονδήποτε θα το παρακολούθησε. Πολλά γκολ, χαμένα πέναλτι, ένταση πολύ το μάτς, ανατροπές. Βρήκαμε τα φυσικά που θέλουμε να το γυρίσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάμε τώρα μέσα στην Μόσχα, σαν τελικό να πάμε κερδίσουμε για να περάσουμε. Ναι, γιατί η αντίδραση που βγάζει όταν χάνει 2-2 από τόσο καλή ομάδα σε τέτοιο επίπεδο πραγματικά ήταν πολύ ωραίο για τα αποδυτήρια, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, τώρα αρχίζει η δουλειά. Καταφέραμε το πρώτο μήχο να το κερδίσουμε και πάμε εκεί να πάρουμε την πρόκληση να κερδίσουμε. Ήταν πολύ ισχυρό το σοκ, Εκεί μετά φαίνεται ότι η ομάδα έχει προσωπικότητες. Όλοι πιστεύω, το πιστέψαμε, το βάλαμε κάτω. Είπαμε ότι δεν γίνεται να τελειώσει το παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πραγματικά όλοι δώσαμε το 100% και παραπάνω και καταφέραμε να γυρίσουμε το μάτς. Έπαιξαν όλα αυτά που προανέφερες και όπως είπε και πριν, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Μην κάνετε μεγάλα αποτελέσματα, ναι, αυτή είναι. Αυτός ο σκοπός μας να γράψουμε την ιστορία σε αυτά, να πούμε στην ιστορία στην ομάδα του ΠΑΟΚ που δεν έχει γράψει τέτοια αποτελέσματα, τέτοιες νίκες. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε να γράφουμε, να κάνουμε ρεκόρ, να γράφουμε ιστορία. Αυτό κάνουμε και από εδώ και πέρα. Αυτό μόνο θα γίνει την πολλή δουλειά και να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό. Γιατί τη μεγάλη ευκαιρία θα τη θυμάσαι και εδώ ή τελείωσε πάει ξεχάστηκε. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει, αλλά έχω το ψυχικό θέμα να το ξεπεράσω. Θα δω τι έκανα λάθος, πώς δεν πλάστηκα σωστά και θα κάνω τρόπο να δουλέψω την επόμενη ευκαιρία που θα μου δοθεί στο επόμενο μάτι. Το κάνω ακόμα. Στην Δημόσια. Μωστά και Δημόσια. Στην Δημόσια. Στην Δημόσια. Σίγουρα είμαστε μια καλή παρέα, το δείχνουμε. Υπάρχει η ατμόσφαιρα στο ποτήρι, είναι πραγματικά πολύ καλή. Είμαστε ενωμένοι, δεν θα αφήσουμε κανένα να το διαλύσει αυτό και του βγάζουμε παρέξω, φαίνεται και αυτό και μέσα στον χώρο. Εντάξει, εγώ προσωπικά και αυτοί που καταλαβαίνουν ειδικά και τα συνθήματα και το πώς το τι φωνάζει και το τι λέει, πραγματικά σου δίνει μεγάλη όθηση. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν ακόμα μια φορά τόσο θερμή και τόσο δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, γιατί ο πρωταθλητισμός ξεκίνησε από τη Βασιλεία και θα τελειώσει το Μάιο. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και στα κακά και στα καλά, όχι μόνο στα καλά, γιατί είδατε ότι θα έρθουν και κακές στιγμές, από εκεί μόνο θα βγεις δυνατός άμα τις ξεπεράσεις. Και αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Σίγουρα βγαίνεις πιο έμπειρος από τέτοια μάτς, μαθαίνεις να βγαίνεις από δύσκολες καταστάσεις, από όταν βρίσκεις πίσω στο σκόρ, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο και καταφέρεις να βρεις τα αποθέματα και την προσωπικότητα να συμβάλλει στο να γυρίσει το παιχνίδι, πραγματικά βγαίνει πιο έμπειρο με πολλά μαθήματα και μόνο με την πολλή δουλειά θα συνεχίζει να βελτιώνει το κάθε ποδοσφαιριστή.